για την πραγματικότητα που αντιμετωπίζει ως Περιφερειάρχης Αττικής, αλλά και για τις σημερινές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις στην Ελλάδα, μίλησε η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου στο Πανεπιστήμιο NYU. Τίτλος της ομιλίας ήταν «Η αυγή μιας νέας Αττικής» και ήταν κομμάτι της σειράς εκδηλώσεων του ελληνικού προγράμματος σπουδών Αριστοτέλης Ωνάσης με τίτλο «Η Ελλάδα αντεπιτίθεται». Είναι μια δύσκολη μάχη, αλλά έχουμε μαζί μας όλο τον ελληνικό λαό και θέλω να πω με πάρα πολύ συγκίνηση και πάρα πολύ περηφάνεια ότι εκτιμώ ότι έχουμε και την πλειονότητα της ελληνικής ομογένειας, όχι μόνο εδώ, αλλά όπου έχει βρεθεί ο Έλληνας και η Ελληνίδα σε όλη τη γη. Απαντώντας σε ερώτηση φοιτήτριας, η κυρία Δούρου ξεκαθάρισε ότι η άποψη της κυβέρνησης αλλά και της ίδιας προσωπικά είναι πως η θέση της Ελλάδας είναι στην Ευρωζώνη. Πάρα πολλές φορές, μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης, είναι, θα έλεγα, ο δούριος ύπος εξυπηρέτηση συμφερόντων όπως αυτού του τραπεζιτικού συστήματος ή του χρηματοπιστωτικού. Η κυβέρνηση, ωστόσο, εργάζεται με τους Έλληνες, για τους Έλληνες, από τους Έλληνες και νομίζω, επαναλαμβάνω, ότι θα τα καταφέρει. Προσλείπει όσων αυτή τη στιγμή χτυπούν στο keyboard διάφορα εφάνταστα σενάρια εις βάρος των πολιτών και της πατρίδας μας. Our opponent was not the ex-governor. Our opponent was the coalition government of the conservatives and the socialists and the vast majority of the mainstream media used all the possible stereotype against my candidature. You know, the young woman, the inexperienced woman, the lack of knowledge concerning the local issues, so on and so forth. And it was, I do not exaggerate, but it was a campaign similar to the fight of David against Goliath. Παράλληλα, η Περιφερειάρχης Αττικής εξέφρασε τη σιγουριά ότι οι Έλληνες βρίσκονται στο πλευρό της κυβέρνησης, ενώ αναφέρθηκε στις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. I discovered families that for 48 months they didn't have electricity. And you know, when you ask a 16-year-old boy, what do you want to do? And he replies to you, just to see TV and be warm, you don't have any word to comment in a decent way. Η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος επιχειρήσει να συγκρίνει το τι σημαίνει δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης πίσω στην Ελλάδα με το τι σημαίνει governor εδώ, στη Νέα Υόρκη, έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Θέλω να πιστεύω, και ο κόσμος έχει αρχίσει ήδη να μας το αποδίδει, ότι γίνεται για πρώτη φορά μια προσπάθεια αυτός ο καινούριος θεσμός στην πατρίδα μας να αρθεί στις δύσκολες περιστάσεις που αντιμετωπίζει ολόκληρη η χώρα και όχι μόνο ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης. Αυτό που συμβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι ότι προσπαθεί να φέρει το καινούριο το οποίο έχει έρθει και συγχρόνως να ισορροπήσει και τις ατασταλίες του παρελθόντος. Δηλαδή, ένα βήμα μπρος και λίγο πίσω. Νομίζω είναι μέρος του νέου που έχει έρθει. If we fail to change the moral example of making politics, that will not mean just another, you know, politician failure. That failure will pave the path for the ideology of hatred. That failure will pave the path for the ideology of Nazis. Represented since 2012 in the Parliament by the Golden Dome. Σε ερώτηση του New Greek TV για την παρουσία της στο Λευκό Οίκο και τη δεξίωση που παρέθεσε ο Μπαράκ Ομπάμα για την ελληνική ανεξαρτησία, η κυρία Δούρου εξέφρασε την ικανοποίησή της για τον τρόπο σκέψης του Αμερικανού Προέδρου. Εγώ πρέπει να πω ότι ήταν η πρώτη μου φορά, παρόλο που έχω βρεθεί αρκετές φορές εδώ, τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και στη Νέα Υόρκη. Να τολμήσω να πω, χωρίς να φανώ υψηπετής, ότι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή μοιραζόμαστε την πίστη ότι μπορούμε να παλέψουμε και να νικήσουμε και την ελπίδα. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας στις ΗΠΑ, η κυρία Δούρου αναμένεται να έχει θεσμικές συναντήσεις και επαφές.